Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Ναι. Ποιος είναι? Νάστια. Πόσο χρονών είσαι? 13. Γεια σου. Λοιπόν, Νάστια, το ξέρεις? How deep is your love? Ναι, ναι, ναι. Νάζια, Νάζ. Έλα. Θα μας δώσεις τρεις, γιατί είμαστε τρία κοριτσάκια. Βεβαίως, βεβαίως. Αν είναι δυνατόν να αφήσω τα κορίτσια εγώ στεναχωρημένα. Τρεις λοιπόν, τρεις, τρία διπλά. Θα πάτε όλες, μωρέ. Όλες θα πάτε, εντάξει. Ναι. Μείνετε στην γραμμή. Αυτά κάνεις και θα είσαι άλλα 20 χρόνια στην κορυφή. Κυρία μου, θέλω να ξεκουραστώ. Φτάνει. Η Πατρονέλα Μπράντους διάλεξε ένα πρωτότυπο τρόπο να κρύβει τα κινητά που έκλεβε. Πού τα. Τι έκανε, θέλω να μάθω. Έμενε μέσα στα λεωφορεία και έκλεβε τα κινητά, ρε μεγάλε. Και πού το έκλεβε, ρε παιδιά. Το βάζε στο. Στο. Κοίτα τι ωραία ώρα που είναι. 7:47. Θέλω να προλάβω, μην τον πάθουν και εδώ. Μην τον πάθουμε και εδώ. Γιατί τέτοια ώρα είναι τίνγκα οι συγκοινωνίε. Ωραία εκπομπή με ωραία μηνύματα πρωί. Καμιά φορά, ρε παιδί μου. Του προστατεύει βασικά αυτό θε. Ναι, βέβαια. Επειδή μου λέτε πού το έκλεβε, πού το έκλεβε. Καμιά φορά μα σου λένε και κάνει μια ζήτηση και είσαι με φιλική παρέγγιση και λε του παιδιά τώρα τι να το κάνω, πού να το βάλω αυτό. Τι σου απαντάνε όλοι μαζί. Ξέρουμε όλοι, όλοι το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή λέει ένα πανέξυπνο αστυνομικό, πάρ την τηλέφωνο. Και άρχισε να κουδουνίζει το τηλέφωνο. Δεν θέλουμε να μάθουμε. Και πού είπε. Κουδούνιζε μέσα από το φόρεμά τη. Κάποιο την οδήγησε στο τμήμα και τη έκανα σωματική έρευνα γυναίκε αστυνομική. Βεβαίω το βρήκαν τη συσκευή. Το καταλάβαμε. Στο βγάλανε τα λοιπά. Το απολυμάνανε και το επέστρεψαν στο νόμιμο. Δεν το θέλω πίσω, πέταξε το. Τι να το κρατάει, δεν το παίρνω. Το απολύμανση δεν νομίζω ότι υπάρχουν απολυματικά μηχανήματα και στην αστυνομία. Προφανώ πήρε ένα μαντήλι. Πρωί-πρωί, Μιχάλη. Λοιπόν. Καλέ! Τι συμβαίνει, μωρέ. Ποιο από τα τρία. Καλημέρα, κύριε μου, ποια είστε εσεί. Σοφία λέγομαι. Τι είναι, Σοφία μου, το ζουλάπι. Το ζουλάπι είναι εργαλείο που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι για να ενώνουν πολλά καλώδια ταυτόχρονα μεταξύ τους. Το ζουλάπι είναι το άγριο ζώο της ελληνικής υπαίθρου και ζουλάπι επίσης μπορεί να είναι ένα χωριό της Μεσσηνίας γνωστό για την αντίσταση των κατοίκων στους Τούρκους εισβολής το 1821. Τι είναι ζουλάπι? Το ζώο. Το ζώο? Πού το ξέρεις, το έχεις ακούσει? Παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε το διαγωνισμό. Γιατί όλοι οι άλλοι πώς το βρίσκουνε, νομίζει. Σωστά. Μπράβο όμως, μπράβο. Θα σας το δυσκολέψω πιο κάτω. Για κάνε μου το ζουλάπι. Δεν πειράζει, Ντάλι. Να δω αν έχει ήχο. Όχι, δεν έχει. Τα χειρότερα ελαττώματα, τα μεγαλύτερα ελαττώματα του εγώ καιρο από την άλλη. Άντε καλέ που έχω εγώ καιρο στα ελαττώματα. Τι να κάνουμε. Έχετε κι εσείς εγώ καιρο. Για λέγε. Ξερόλας. Δεν συγχωρεί. Υπεροπτικός. Και επειδή περιμένει πάντα το χειρότερο και προετοιμάζεται γι' αυτό, απεσιόδοξος. Πάντα όμως. Διαρρήκτης σας συμβουλεύει και μας συμβουλεύει πού να κρύψουμε τα λεφτά μας. Ο διαρρήκτης. Έχω πληροφορία εκ των ένδων. Για να ξέρω. Από μέσα. Δεν έχει σημασία το πόσο έξυπνος νομίζει κανείς πως είναι ή το που κρύβει μέσα στο σπίτι κτλ. Αν έχω αρκετό χρόνο, λέει, θα τα καταφέρω να τα βρω τα πολύτιμα, τη μαλφή και τα λεφτά. Θα τα βρω. Είναι εξπέρο, κύριο. Όταν πρόκειται, λέει, για το κρύψιμο πολύτιμων ειδών, η συμβουλή του είναι να αφήσετε έναν φάκελο σε ένα εύκολα προσβάσιμο σιρτάρι ή στα χαρτιά σας δίπλα στον υπολογιστή με την επιγραφή τραπεζική χρηματοθυρίδα απ' έξω και μία λίστα από αντικείμενα μέσα. Έτσι θα καταλάβει ότι δεν θα βρει τίποτα πολύτιμο στο σπίτι. Μη μας το κάνει και ανω κάτω, δηλαδή. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα αν μας τα λέει και δεν μας μπερδεύει. Πάμε πιο κάτω. Η δεύτερη πρότασή του για τα λεφτά είναι σε παιχνίδια που βρίσκονται στο. Αυτό είναι καλό. Σε παιχνίδια που βρίσκονται στο παιδικό δωμάτιο. Και επειδή τα περισσότερα παιδικό δωμάτια έχουν τα χιλιάδες παιχνίδια. Σιγά, θα σου λέει. Μα δηλαδή. Πάντως, παιδιά, είναι μεγάλη καρδιά. Δηλαδή, μας. Δεν μας είπε πολλά. Μας άνοιξε τα μάτια. Ο Καραγκιοζάκος δεν είπε πολλά. Ναι, αλλά. Δεν λέει όλα τα σος, Μιχάλη μου. Σε βλέπω, έχει ύφος πολύ προβληματισμένο. Δεν μας είπε. Δεν μας είπε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή θα μας ακούνε και κάποιοι δέρετε, δεν θα μας. Δεν μπορεί. Αφού είμαστε νούμερο ένα, μας ακούνε και οι διαρρήκτες και όλοι. Ωραία, ας μας στείλουν ένα μήνυμα. Ας μας πάρουν τηλέφωνο. Ας μας πάρει ένας διαρρήκτης να το βγάλουμε στον αέρα. Τι θέλουμε, ακροαματικότητα θέλουμε. Δεν θα δώσουμε τα στοιχεία του πουθενά. Δεν θα το πούμε πουθενά. Διαβάζω εδώ, κάθε φορά που ένας καπετάνιος που είναι από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε κίνδυνο με το καράβι του, τι εκπέμπει, ξέρετε? Σος. Όχι ρε, αληθή.
Λοιπόν, το κόκκινο ποτάμι παρέσυρε στον πάτο το Final Four. Μάλιστα. Έκανε 35 το κόκκινο ποτάμι εχθές. Βέβαια, πάρα πολύ καλά πήγε. Τέλος, χώρισαν. Τώρα το διαβάζω. Καλέ. Σου ξέφυγε από την τσέπη ένα γέλιο. Έλα, τα γλαμάρα. Ποιος? Μιχάλη Μονίκος Ξίδης με την Βαλέρια Κουρούπη. Δεν τους ξέρω καν. Είναι πασίγουρο. Να πω ότι ενδιαφέρομαι να τους μάθω. Όχι. Όχι. Γιατί να τα ακούω αυτά. Ναι, να μην το πω. Και ο ρεύμα. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Σνίκ τελικά είναι μαζί τα παιδιά. Τώρα, εμένα γιατί με νοιάζει. Ναι, αλλά να μην ρωτήσω. Αν αυτή έχει γούστο ή δεν έχει, αυτό είναι δικό της θέμα. Ναι, αλλά πρέπει να το ξέρω κι εγώ. Αυτό είναι δικό της θέμα. Ωα, σηκώνει βάρη, Μιχάλη. Και δεν κλατάρει. Η Γογό Τζενάκη. Τι είναι αυτή. Είναι έτσι όπως τη βλέπω, μάλλον τραγουδίστε. Όχι, okay. Μοντέλο πες να είναι. Μοντέλο, δεν μπορεί να είναι. Ούτε μοντέλο είναι. Αποφασίστε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Από την Κρήτη. Α, ιδιωτική υπάλληλο. Να μην γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, αφού... σήμερα. Εντάξει. Α, μια πίτα γύρω με σως από χασίς. Τι είναι αυτό. Πού είναι αυτό, παιδιά. Delivery έχει. Ωραία τα λέτε πρωί-πρωί. Καλέ! Έλα ρε. Πού πάμε! Α, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά οκ. Okay. Ναι. Πάμε, παιδιά, ελάτε, ελάτε. Κάνουν τα αθλητικά ή να πάρω άλλα παπούτσια, γιατί αλλιώς δεν έρχομαι. Δεν έχω τα άλλα παπούτσια. Ανέβα πάνω, ρε Μαρία. Ανέβα, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ρε. Η διαδρομή διαρκεί 3 ώρες. Ακολουθούμε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Προσέξτε με, η πόλη που πάμε είναι παραθαλάσσια. Έχει πληθυσμό περίπου 3.000 κατοίκους. Η πόλη σαν οικισμός δημιουργήθηκε το 1830. Έχει πολλούς ευκάλυπτους εκεί. Ναι. Εκεί έχει γυριστεί και η ταινία Καπετάν Φάντης Μπαστούνι με τον Λάμπρο Κασταντάρα και τη Μάρα Κοντού. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από ένα νησί. Η περιοχή πήρε το όνομά της από τους αρκάδες οι οποίοι πουλούσαν γάλα στους ντόπιους. Καλέ, πού πάμε! Για να δω, ποιος το καταλάβει, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι? Εγώ μιλάω. Ναι, ναι, εσύ μιλάω. Ωραία, ο Μίλτος, ο Μίλτος. Μάλιστα, Μίλτο, πού είσαι, Μίλτο, 8 και 45. Στο σπίτι, στο σπίτι. Τέλεια. Μην μου τα λες δύο φορές, θα καταλαβαίνω με τη μία. Πού πάμε? Ο Γαλατάς, ο Γαλατάς. Γιατί το πες δύο φορές? Όσες φορές και να μου το πεις, ένα δώρο θα κερδίσεις. Εννοείται, εννοείται. Μία δωροπιταγή 70 ευρώ. Μπορώ να σου πω κάτι? Τι? Δύο δωροπιταγές 70 ευρώ. Μπράβο! 70 ευρώ. Συγχαρητήρια. 140. Τέλεια. Από αγγλικά πώς είμαστε, Δήμητρα μου? Καλά πιστεύω. We will become from 10 villages, villagers. Θα γίνουμε από 10 χωριά, χωριάτες. Βέβαια. Take me telephone now. Πάρε με τηλέφωνο να πούμε. You steal the performance, Χριστέ. Έλα. Έκλειψη την παράσταση. Ναι, εύκολο. Εσείς. Τι? Στην πολυκατοικία που μένει ο Έργου. Στο θρυλικό κουκάκι. Ναι. Τι ήρθε, παιδιά. Είναι αλήθεια. Είναι το τόπο εχθές. Το κολλήσανε. Το κολλήσανε στο. Στην είσοδο το βάλα. Στο ασανσέρ. Παιδιά, τι λέτε τώρα. Δεν πρέπει να το διαβάσω κανονικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παρακαλείτε η κυρία του Δευτέρου να πηδιάτε ησύχως τις ώρες της κοινής ησυχίας. Έτσι πηδιόμαστε εμείς. Θέλετε μήπως? Έχουν αγανακτήσει πια. Έχετε τίποτα ξενίκιαστο? Έρχομαι. Είναι όλα Airbnb. Δεν πειράζει. Θέλω να πάω τώρα, τι λέει. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.